το οποίο έχουμε απεικονίσει είναι ότι γενικότερα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διανύει μετά από 10 και χρόνια ύφεσης, διανύει μια πολύ καλή περίοδο η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει. Βέβαια, όσον αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε αντιμετωπίσουμε δύο βασικά πράγματα, το οποίο είναι ο πληθωρισμός και είναι και το κομμάτι των rates. Αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε κόψιμο των επιτοκίων, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για το περιβάλλον, το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και όσον αφορά το κομμάτι της Αμερικής, έχει μέχρι πρότινος μάλλον μπορώ να τολμήσω να πω ότι είχε υποθεί ότι θα πάμε σε 3 κοψίματα επιτοκίων, 3 φορές δηλαδή θα γίνουν κάθε τα rates. Μετά από τα τελευταία data τα οποία γενικότερα έχουν βγει, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι γενικότερα ο πληθωρισμός, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ενδεχομένως να μην προβούμε σε 3 κοψίματα cuts των επιτοκίων στην Αμερική και να πάμε σε λιγότερα. Και το 2024 μέχρι στιγμής και σε παγκόσμιο, να το πω έτσι, οικονομικό επίπεδο, είναι μια καλή χρονιά, με κάποιες φυσικά, όπως η Γερμανία στην Ευρώπη, που ουσιαστικά έχει διανύσει, είναι σε κομμάτι ύφεσης. Και όσον αφορά το κομμάτι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα μπορώ να πω ότι είναι από τις οικονομίες οι οποίες έχουν διαπρέψει.